όμιλοι της Κρήτης, σύλλογοι της Κρήτης και εκτός περιφέρειας έδωσαν σήμερα δυναμικό παρόν και έστειλαν τα δικά τους μηνύματα με αφορμή την επέτειο του Όχι του 40 και βέβαια συμμετείχαν και στις κατατόπους παρελάσεις, παρήλασαν. Θέλω να πάμε λίγο στο Ωραιόκαστρο. Βλέπουμε χαρακτηριστική εικόνα. Η κριτική εκεί του Ωραιοκάστρου, ιδιαίτερα δραστήρι βέβαια, έδωσαν το παρόν στην παρέλαση και βέβαια με επίκεντρο, με όχημα, τι άλλο, την κριτική Λεβεδιά. Θέλω να πάμε στον κύριο Γιώργο Καπετανάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Κριτών Ωραιοκάστρου και φίλων Ερωτόκριτος, να τον καλησπερίσουμε και να ευχηθούμε και χρόνια πολλά βέβαια, πρόεδρε. Καλησπέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα κυρία Σπανού. Χρόνια πολλά σε όλους, στην εκπομπή σας, σε όλους τους συντελεστές και σε όλους τους τηλεθεατές του Crete TV. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, σε ακόμα μία εθνική επέτειο συμμετείχατε, όπως είπα και στον πρόλογό μου, με την κριτική Λεβεδιά, με τις μαντινάδες σας, με μία φυσιογνωμία που έχουμε πολύ ανάγκη όλοι μας, σε όλη την Ελλάδα. Ούτως ή άλλως η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη αυτό το τρίμερο ήταν στο επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων με την τριπλή εορτή, την εορτή της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης της 26 Οκτωβρίου του 1912, τα 110 χρόνια απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης, την εορτή φυσικά του Πολιούχου της, του Μεγαλομάρτυρα του Αγίου Δημητρίου και βέβαια με την σημερινή, την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Δεν θα μπορούσαμε να μην συμμετέχουμε σε αυτόν τον τριπλό εορτασμό, ο οποίος με λαμπρότητα εορτάστηκε και εδώ στο Ωραιόκαστρο. Και φυσικά στους εορτασμούς αυτούς πήρε μέρος ο σύλλογός μας, παριστάμενος στη δοξολογία, στην κατάθεση του Στεφάνου και φυσικά στην παρέλαση που έγινε από τους τοπικούς πολιτιστικούς φορείς και από τα σχολεία, από τα δημοτικά, τα γυμνάσια. Η κριτική λοιπόν, κύριε Καπετανάκη, και του Ωραιοκάστρου, τι μήνυμα στέλνουν εδώ σε όλη την Κρήτη και στους τηλεθεατές μας? Ότι πρέπει να αφαινόμαστε, να γνωρίζουμε την ιστορία μας και να αφαινόμαστε αντάξει των προγόνων μας. Όπως εκείνες τις δύσκολες στιγμές σταθήκαν όρθιοι, βροντοφώναξαν όχι, έτσι πρέπει και εμείς να γνωρίζουμε ότι σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση θα σταθούμε όρθιοι και οποιαδήποτε επιβουλή δεν θα περάσει. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Την καλησπέρα μας.